βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο χώρο και κοντά μας είναι ένα υπέροχο παιδί, ένα πραγματικά υπέροχος καλλιτέχνης. Είναι ο Σάκης ο Βαρδάς. Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο σας. Χώρο πραγματικά. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά, ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Δείξτε στον κόσμο. Εμείς μαζεύουμε ήλιο. Περνάμε όμορφα, προσπαθούμε να τους διασκεδάσουμε. Ούτε φωτοβολταϊκά να είμαστε. Πάνω απ' όλα κάνουμε ηλιοθεραπεία. Και μετά την εκπομπή μας θα βγουν έξω. Και είμαστε το πιο τρελό παρεάκι της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι. Έτσι. Τρελό. Τρελό. Δεν έχουμε τρελαθεί ακόμα, φουλ. Περίμενε. Να μπει λίγο παραπάνω μας, αλλά ξεκινάμε τώρα σε λίγο. Σε λίγο. Δεν έχουμε πολύ. Θα μας πάει ο Σάκης. Λοιπόν. Νέος καλλιτέχνης. Έτσι. Με νέα όνειρα. Το τραγούδι πώς προέκυψε στη ζωή σου, καταρχήν? Τα πρώτα μου βήματα ξεκίνησαν όταν στην ηλικία πολύ μικρή, ήμουν εκτή δημοτικού νομίζω, είχα πάρει το πρώτο μου μπουζούκι και έτσι ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα πάνω στη μουσική. Πηγαίνοντας αργότερα έκανα ορθοφωνία και μου δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες ώστε να μπω σε αυτό το χώρο και ευχαριστώ πραγματικά τα άτομα που βοήθησαν να μπω σε αυτό το χώρο, γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Ο χειμώνας σε βρήκε στην Κοζάνη καταρχήν, έτσι? Ναι. Θέλω να μου πεις για τη συνεργασία σου και πώς πέρασες στην Κοζάνη. Γιατί η Κοζάνη είναι μια πόλη στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές, υπάρχει νυχτερινή ζωή και νομίζω ότι αυτό διασκεδάζει. Όπου υπάρχει νεολαία, νομίζω ότι δίνει και ενέργεια και ζωντάνια σε κάθε πόλη. Ναι, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ήταν μια καταπληκτική σεζόν για όλους. Ήμουν μαζί με τον Μανώλη του Σαμαρά, την Πολίτη, την Ατζέλκα, τη Μαρίνα, την Κλέρη. Ένα πολύ δυνατό σχήμα. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος. Και νομίζω ότι ζήσαμε πολύ, πολύ μεγάλες στιγμές εκεί πέρα, στο συγκεκριμένο το μαγαζί. Η συνεργασία σας ήταν καλή? Θυμάσαι κάτι, κάποιο περιστατικό που να σου έχει μείνει? Νομίζω το χειροκρότημα του κόσμου ήταν η καλύτερη ανταπόκριση για όλους μας. Και να σημειώσω εγώ ότι στην επαρχία είναι και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι, για ένα καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, να σε αγκαλιάσει ο κόσμος είναι λίγο πιο δύσκολο κοινό. Ναι, είναι πιο δύσκολο γιατί πας ως ένα άτομο που δεν το ξέρει κανένας και προσπαθείς κάθε βράδυ να αποδείξεις στον κόσμο ότι αξίζεις επάνω στην πίστα να είσαι και να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό για να κάνεις τον κόσμο πάνω απ' όλα να περνάει καλά. Γιατί και οι μέρες και οι καιροί που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολοι και ο κόσμος έχει ανάγκη από διασκέδαση, πιστεύω. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει τα κέντρα διασκέδασης ή το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα που δούλευες το χειμώνα? Ναι. Ο κόσμος πηγαίνει να διασκεδάσει, γιατί πρέπει να το άσεις ότι είναι οι φοιτητές. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, σαφέστατα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι τιμές έχουν πέσει πάρα πολύ, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να έρχεται πιο εύκολα στο μαγαζί. Γενικότερα στα μαγαζιά. Οι φοιτητές δεν έχουν. Ναι, έχουν μειωθεί. Εκεί πέρα που δούλευε ένα μαγαζί 5 μέρες, τώρα δουλεύουν 2 και 3 μέρες. Έχουν πέσει πάρα πολύ τα πράγματα. Ωστόσο, ο κόσμος βγαίνει παρ' όλα αυτά και διασκεδάζει. Ξέρει να διασκεδάζει. Φοβάσαι κάτι στη νύχτα? Είναι, τι σε τρομάζει που να πεις, δεν ξέρω τελικά αν θα ασχοληθώ με το τραγούδι. Σε τρόμαξε κάτι και σε όλα αυτά που δούλευες? Δεν νομίζω να... Από 16 χρόνια ξεκίνησα να τραγουδάω, δεν νομίζω να φοβάμαι κάτι. Και έτσι κι αλλιώς, ό,τι κάνεις, να το κάνεις πάντα με αγάπη. Και εφόσον το αγαπάω αυτό που κάνω, δεν με φοβίζει τίποτα πάνω στη δουλειά μου. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι παράλληλα ενώ τραγουδάει, σπουδάζει και όλα. Και αυτό είναι μεγάλο. Έτσι δεν είναι τώρα? Έτσι είναι. Τελειώνω οικονομικών καθηκόντων σε μια σχολή στον ΟΑΕΒ. Έχω άλλο ένα χρόνο για να πάρω το πτυχίο μου. Οπότε και... είσαι στις Σέρες. Νομικών καθηκόντων. Πού είσαι, σε ποια πόλη? Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Καλά, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά. Τελειώνεις λογιστικά, έτσι? Ναι. Πώς συνδυάζει το τραγούδι και τα βιβλία της αφορίας ταυτόχρονα, μπορείς να μου πεις? Εντάξει, αυτό γίνεται. Άρα θα ξέρει και από οικονομικά του μαγαζί. Εγώ θα έλεγα είναι μια οικονομική λύση τραγουδιστή. Ο Πέτρος έχει δίκιο, νομίζω. Δεν είναι. Εντάξει, αυτό το μαθαίνεις με την πρακτική που κάνεις πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, εντάξει, τα πράγματα όσο μαθαίνεις κάτι που σου αρέσει, γίνονται πιο εύκολα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ είναι γενικά, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, με τον καλλιτέχνη που αγαπάς πιο πολύ? Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σταμάτης ο Γονίτης, είναι πάρα πολύ. Ο Νότης ο Σφαγιανάκης, ο Γιάννης ο Μπλούταρχος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Θέμης Αδαματίδης. Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνης που θα ήθελα να συνεργαστώ. Και εύχομαι ο Θεός να μου δώσει μια ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτά τα άτομα. Τι εμπειρίες, ας πούμε, εσύ μπορεί να πάρεις από ένα όνομα μεγαλύτερο από σένα ενώ συνεργάζεσαι μαζί του? Σε τι μπορεί να σε βοηθήσει γενικά?
Σε πάρα πολλά. Νομίζω ότι και μόνο από σεβασμό και μόνο κάθεσαι και κοιτάς αυτούς τους ανθρώπους και νιώθεις υπέροχα. Μαθαίνεις πώς είναι να είσαι πραγματικός καλλιτέχνης. Και είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας πραγματικός καλλιτέχνης όπως τον εννοείς εσύ? Τι θα πρέπει να έχει, τι διακρίνεις δηλαδή? Ήθος, χαρακτήρα, να δουλεύει πάρα πολύ, να είναι ο εαυτός του και κάθε μέρα να προσπαθεί να γίνεται και καλύτερος. Πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ δουλειά. Το βλέπεις αυτό, το έχουν τελικά το ήθος, την προσπάθεια και όλο αυτό, το ότι είναι καλοί χαρακτήρες, το ότι δεν προσποιούνται. Εσύ στον χώρο σου το συναντάς? Δεν μπορώ να εκφέρω άψη πάνω σε αυτό το θέμα. Σε γενικότητα. Ναι, το συναντάω. Ναι. Υπάρχουν πολλά παιδιά που προσπαθούν πάνω σε αυτό το τομέα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Είναι ο εαυτός τους ο πραγματικός ή προσποιούνται? Πιστεύω ότι είναι ο εαυτός τους πραγματικός. Ναι. Μπορεί όμως, σε αυτό που λέει και η Σταυρούλα, μπορεί όμως όταν ανέβει πάνω και πάρει τη δόξα και τη φήμη και όλα αυτά να αλλάξει. Δηλαδή να ξεκινήσει ένα καλό παιδί χαμηλών τόνων, χωρίς να τον επηρεάζει κάτι και μετά. Το λες εσύ, Τάσο. Έτσι, έτσι. Έχεις καβαλήσει το καλάμι. Το καλαμάκι αυτό. Όχι, δεν θα ρωτήσω λίγο. Και βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών δεν είναι έτσι. Και κάτι παιδιά που ξεκινούν τώρα είναι τα... έχουν γίνει λίγο γνωστοί και αρχίζουν, έχουν αλλάξει χαρακτήρα. Το παίζουν δίθεν, είναι κάπως. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται αισθητό κάτω στον κόσμο. Είμαι της άποψης ότι καλύτερα να είσαι αυτός αυτό που κάνεις. Έτσι κερδίζεις πιο πολλά. Δυσκολίες αντιμετώπισες με την τωραπορία σου? Ναι, αντιμετώπισα δυσκολίες όσον αφορά, επειδή έχω ως κύριο λόγο το λαϊκό ρεπερτόριο, λόγω ηλικίας ξαφνικά μου παρουσιάστηκε μια ευκαιρία να τραβήξω ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο, να το πω έτσι, και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, επεξήλθα πάρα πολύ καλά. Πήγα πάρα πολύ καλά. Σε reality θα πήγαινες? Δεν νομίζω. Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Πάμε. Δεν ήταν κάτι εσκεμμένο, ήταν μια τρέλα τη στιγμή. Είχα πιει και είχα μεθύσει, το όχι εκείνη ξεκινήσει. Ήταν δύσκολη ώρα, ούτε το θυμάμαι τώρα. Είχα πιει και είχα μεθύσει, όχι εκείνη ξεκινήσει. Ήτανε χωρίς ουσία, κατά λάθος απιστία. Σαν να μην το μάθεις, για να μην στεναχωρηθείς. Πρώτη φορά και τελευταία, γι' αυτό μη φύγεις, μη χαθείς. Δεν ήταν κάτι εσκεμμένο, ήταν μια τρέλα τη στιγμή. Είχα πιει και είχα μεθύσει, όχι εκείνη ξεκινήσει. Ήταν δύσκολη ώρα, ούτε το θυμάμαι τώρα. Είχα πιει και είχα μεθύσει, όχι εκείνη ξεκινήσει. Ήτανε χωρίς ουσία, κατά λάθος απιστία.
Είχα πιει κι είχα μεθύσει. Το είχε εκείνη ξεκινήσει. Ήταν δύσκολη η ώρα. Ούτε το θυμάμαι τώρα. Είχα πιει κι είχα μεθύσει. Το είχε εκείνη ξεκινήσει. Ήτανε χωρίς ουσία. Κατά λάθος απίστια. Σάκη. Ναι. Θέλει πάρα... Καρουλά, θα σ' αγαπήσει πάρα πολύ. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι. Χαρά μου. Είμαι μελέτο. Είμαι λαϊκού τύπου άνθρωπος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ρε Σάκη, εσύ τους άνδρες. Θέλω να μου απαντήσεις σαν άνδρας και σαν τραγουδιστής, όπως θέλεις πάρτο. Αλλά θέλουμε απάντηση εμείς οι γυναίκες τώρα. Γιατί το τραγούδι σου το άκουγα τα λόγια. Αμέ. Ωραία. Αλλά εσάς τους άνδρες σας απενεχοποιεί το ότι ήταν κατά λάθος και ήταν κατά λάθος απιστία, ας πούμε. Αυτό σας κάνει να έχετε τη συνείδησή σας ήσυχη. Είναι καλή, καλή ερώτηση, αλλά δύσκολη, αλλά νομίζω ότι άμα δεν δοθεί αφορμή για να γίνει αυτό, δεν γίνεται. Αλήθεια. Ναι, φυσικά. Άρα καταλάβεις επιστήμη. Εγώ πιστεύω ότι για όλα αυτά είναι γυναίκες, οπότε... Πέτρο, μαζί σου. Όχι, παιδιά, πολύ ωραία τα λέτε. Για να υπάρχει και τρίτη γυναίκα πάνω δεν έχει. Έτσι, έτσι. Γυναίκα θα είναι, οπότε... Ναι, ναι. Εσείς οι άνδρες συγχωρείτε κατά λάθος απιστία. Να σου πω εγώ ότι τραγούδησες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, το κατά λάθος απιστία. Κατά λάθος, παιδί. Δεν υπάρχει κατά λάθος. Μισό, δηλαδή είσαι μεθυσμένος και έγινε κατά λάθος. Και δεν κατάλαβες τίποτα. Κάτι τέτοιο. Γιατί εκεί συνείδηση δεν έχεις, ας πούμε. Τόσο για να πιστεύεις ότι όταν είσαι... Οπότε είναι δεδομένη η απιστία. Πιστεύω πως ναι, άμα δοθεί αφορμή, όπως είπα και πριν. Και το τραγούδι πάγεται και στις γυναίκες, έτσι δεν λέει αναφέρει. Αμάντρε με τις γυναίκες. Μισό λεπτό, ο Σάκης... Μιλάει γενικά το... Ο Σάκης λέει ότι η απιστία είναι δεδομένη. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο καθένας μπορεί να πιστήσει ή θα το κάνει. Παιδιά, μισό λεπτό. Πώς συνδυάζεις το ήθος με την απιστία? Το ήθος... Πολύ δύσκολη ερώτηση, ρε Τάφη. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Το έχουμε πιάσει προετοίμαστο. Να σου πω, με συγχωρείς. Είπες ότι για να είναι ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει ήθος και αυτό το να τα λέω. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Εδώ μας τραγουδάς για απιστία. Στη δουλειά του όμως, έτσι. Καλά, εγώ πιστεύω πως και η απιστία θέλει ήθος. Γίνεται. Εσύ το συνδύεσαι, πώς γίνεται αυτό. Ναι, παιδιά, ναι, τάσο μου να πω λίγο. Δεν πιστεύω ότι συνδυάζεται τα δύο αυτά. Να σας το πω ένα λεπτό. Ναι, πες μας. Λοιπόν, θεωρώ το να πας να κάνεις κάτι, να έχεις απιστήσει και δεν πειράζει μετά από αυτό, βγαίνεις και το λες, λοιπόν, και την ειρωνεύεσαι την κοπέλα και λες ότι αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ανήθικο. Έκανες ό,τι έκανες, κράτα το κλειστό και τέλος, σας έχει κολλήσει η κάμερα τόση ώρα κάπου αλλού. Ναι. Οι σχέσεις σου μήπως έχουν μπερδέψει γι' αυτό τα έχεις πει, ότι όλα ξέρω εγώ. Δεν θα το έλεγα, όχι, εντάξει. Ποιος έχει γράψει τραγουδί? Αυτό ήθελα να πω πριν στον Τάσο. Έχει γράψει τη μουσική ο Θοδωρής ο Κόπας και τον ευχαριστώ. Και τους στίχους τους έχει γράψει η Ελευθερία η Γαραούζα. Πολλά φιλιά και στους δύο. Γυναίκα το έγραψε. Γυναίκα το έγραψε. Ναι, ναι. Οπότε, μ' αρέσει αυτή, γυναίκα. Ωραία είναι. Πώς την είπες? Ελευθερία Καραούζα λέει. Ελευθερία Καραούζα. Α, την Καραούζα. Ωραίο το. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι πραγματικά να τελειώσουμε με μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Όνειρα και προοπτικές. Δηλαδή, τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Πώς βλέπεις το μέλλον, το δικό σου το τραγούδι? Πιστεύω ότι να ξεπεραστεί πρώτα αυτή η κρίση που υπάρχει. Έχω σχεδιάσει κάποιες live εμφανίσεις τώρα το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω πως όλα θα κυλήσουν καλά και όπως πρέπει να κυλήσουν. Πρώτα Θεός, εύχομαι να δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε τη μουσική, γιατί περνάμε καιρούς δύσκολους, όπως είπαμε και πριν, και εύχομαι όλα να πάνε κατευχή Θεού. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος, τι καλά, να ακούμε έτσι καλά πράγματα, γιατί χωρίς αισιοδοξία και θετική ενέργεια δεν νομίζω να φύγει όλο αυτό το βαρύ κλίμα που έχει πέσει. Να σου πω κάτι, όταν είσαι νέος, νομίζω και ενέργεια έχεις και διάθεση έχεις, δεν είναι? Και άγνοια και δύναμη έχεις. Ακριβώς. Και αυτό σε κάνει. Εγώ βέβαια ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Γενικά δέχεσαι κριτικές, σωστά? Να με. Μια, ας πούμε, σκληρή κριτική θα σε πτωείς ή θα σε κάνει να γίνεις πιο δυνατός, να πω ίσα, μ' αρέσουν τα πάρα πολύ δύσκολα και οι αυστηρές κριτικές, γιατί μέσα από αυτές γίνεσαι πιο καλός, καλύτερος. Μπράβο, έτσι πρέπει. Ας λοιπόν, μου τα αυτιά δεν είναι καλό.